απλώς να μην την ενοχλώ πάρα πολύ. Θέλει να κάτσει έτσι και σέβεται, λέει, τη γνώμη του Μπαρμπαρούση περισσότερο και τους άλλους που θέλουν, αλλά και ειδικά του Μπαρμπαρούση το βρίσκει ότι έχει οπτική, σκηνοθετική ματιά. Ότι το μυστήριο, λέει, έχει περισσότερο ερωτισμό που μέσα στο διάλειμμα, δεν μιλάει καθόλου, σας μιλάω ειλικρινά. Και το ότι αυτό που φαντάζεται κανείς σε όλο το σώμα, να στα πω έτσι για μην τα πει, θα πει μισά ελληνικά, είναι ακόμη πιο προκλητικό από ολόκληρο. Όσο γιατί κάποιο λέει που έγραψε πλαστική κούκλα είναι αυτό, το ΜΕΝΕΜΕ είπε, και μπράβο της, ξέρει πολύ από τηλεόραση φαίνεται, γιατί μου έκανε εντύπωση που μου είπε το ότι αυτό που είπε κοντινό είναι το ότι κάνετε πολύ κοντινό πλάνο και φαίνεται ενώ το στήθος μου είναι 3/4 από ό,τι φαίνεται. Πράγματι τηλεοπτικά έτσι είναι πάντα, παιδιά. Έχω λέει από το ρότερο στήθος της Ευρώπης. Και παίρνει φίλο το χώρο και την κουρισπή με το ραπό στα παιδιά. Και δεν είπε της Ελλάδας τουλάχιστον, για μην πειράξεις, φαίνεται. Και το δεύτερο μου είπε το ότι αυτό που είπε τώρα μία, λέει, μπήκε μέσα, λέει, μία πολύ καλή κοπέλα θα είναι, που λέει καλησπέρα, λέει, πλαστική κούκλα είναι αυτό, και λέει μπορώ το πρώτο κουμπί, εάν ξεκουμπώσω, επειδή το στήθος μου είναι ακριβώς έτσι όρθιο, θα καταλάβει ότι δεν είναι πλαστική κούκλα. Εγώ τα μεταφέρω λίγο σκληρά όπως τα είπε και δεν μπορώ να ανάψω τίποτα. Λοιπόν, τώρα όμως θα πάω λίγο σε μετά το πλαστική κούκλα. Ναι, ηλία γουστάρουμε όπα, βάλτους, βέβαια παιδιά, η όπα είναι προχωρημένη. Ηλία φρόνημα, φίλε μου, εγώ πάντα φρόνημα σε αυτό και πέρασα μπροστά, να μην νομίζετε πως έχω πουθενά κανένα χέρι τίποτα. Έτσι δεν κάνω τέτοια πράγματα. Κάτι έτυχε στον Ηλία μας, δεν έτυχε τίποτα. Κάτι πονηρό, όχι, Αντιγόνη τίποτα. Όλη η ζωή μου είναι πονηρή. Τώρα αγνά είναι αυτά. Λοιπόν, εντάξει, η όπα ήταν 100 χρόνια μπροστά, σωστό Παναγιώτη, από την εποχή. Τα σπάνια τύποι, εκπληκτικός ο Ευσταθίου, ο Γιάννης και ο Γιώργος ο Γκυκοδήμας. Και θέλω μετά να κουβεντιάσουμε λίγο, παιδιά, να πιάσουμε κουβεντούλα. Λοιπόν, τι είναι, παιδιά, τι είναι αυτό το στήθος, τι είναι, δεν μπορώ να πω, τι να κοιτάξω, νομίζω ότι κοιτάω, κάνω μάτι. Μπορώ να πω, τι είναι το στήθος αυτό. Μιας γυναίκας είναι, παιδιά. Δεν τη βλέπετε. Τι φταίω εγώ. Η Πέπη είναι. Όχι. Σφινάκι. Όχι σφινάκι. Δεν είναι η Πέπη, καμία σχέση, και ξέρω δεν μπορώ να κάνω κρίση και σύγκριση να ψάξω το στήθος προς το ίδιο και τη δουλειά έχω και με την Πέπη και βέβαια με την το όνομα αυτής. Είπαμε εκείνο τη Ζαμπέλα. Λοιπόν, θυμίζει τη Ζαμπέλα, το φίλο μου τον Νίκο, τα τέτοια όμως, τα εσόλογα. Θα του δείξω τώρα, σου κάνω αφιέρωμα, ειλικρινά σου μιλάω με το όνομά σου, θα βάλω και τη Ζαμπέλα. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή γράφει ιστορία. Για να δούμε, θα εμφανιστεί η κοπέρα ολόκληρη ή όχι, το μυστήριο εκκρεμεί ακόμα. Παιδιά, μου είπε στο διάλειμμα, δεν θα προτιμήσω πανί τη θεωρία, μυαλά όλη σα. Αυτό που είπε να μείνω έτσι, μου έδωσε και με έβγαλε από τη δύσκολη θέση σε οτιδήποτε θα μιλήσει στην εκπομπή. Και αυτό είναι ο Μπαρμπαρούση, παιδιά. Ούτε κοπημένο ούτε εναντίον, γιατί μπορεί να μου κάνει και κακό τώρα. Και μπορεί να έχετε κουραστεί. Ειλικρινά σου μιλάω. Αλλά αυτά μετέφερε. Μου λέει αυτό που είπε αυτό, όλα τα παιδιά γράφουν ωραία πράγματα. Αλλά αυτό που είπε αυτό είναι εκπληκτικό, σαν και πρόκληση και ωραίο. Δεν ξέρω κατά πόσο το κάνουμε αυτό και είναι καλό. Μπαρμπαρούση, βοήθησε με, μήπως έχει κουραστεί ή να τα αλλάξω. Σου μιλάω ειλικρινά. Να δούμε τι κάνουμε. Μιλήσουμε. Δεν με βλέπει. Λοιπόν, περίμενε. Σήμερα η κομπή γράφει ιστορία, ωραία. Πότε θα φανεί. Έχω αγωνία. Σωστό, σφινάκι. Έχεις λίγο αγωνία. Τι να κάνω κι εγώ. Κι εγώ βλέπετε ότι είμαι σε δύσκολες. Γέλαγα πριν από την πόλη, από το πολύ αυτό που είναι. Αλλά δεν μπορώ να κοιτάξω. Δεν μπορώ να την κοιτάξω και θα μην σκέψω ότι κοιτάω τα στήθη. Ωραία κουμπιά. Βεβαίως. Να πιάσω ένα κουμπί. Θέλει. Μισό να πιάσω ένα κουμπί. Το κάτω κουμπί. Αρέσει. Αυτή είναι επικίνδυνη. Ακούω απάντηση. Το κάτω κουμπί. Θέλει. Εδώ γράψω ευθέστερη.
Εγώ σηκώνω τα χέρια. Ειλικρινά σου μιλάω. Λοιπόν, μπράβο φίλε Μπαρμπαρούση, λέει ο Παναγιώτης. Μυστήριο Ιλία καλύτερα. Μπαρμπαρούση, σε ακούω. Σου μιλάει ειλικρινά, μου άρεσε η ιδέα, σε όλα πώς το έχουμε να τα κάνουμε. Θέλω να γράψουμε κανένα θέμα τώρα που να ακούει για να μπορέσουμε να. Αυτή θέλει να φανεί Ιλία ή το σκέφτεται ακόμα. Τη γνώμη έχει βγάλει μέχρι στιγμής από τα λεγόμενά μας. Πραγματικά θέλει τη γνώμη κάποιου, τη γνώμη έχεις για τα λεγόμενά των παιδιών. Πανέξυπνα. Τα ακούτησες λίγο, δεν μιλάει. Παιδιά, δεν μπορώ να της κάνω τίποτα άλλο. Θέλει να κρατήσει και τη φωνή της για λίγο. Κάθε 15 λεπτά από ένα κουμπί. Άκουσε με κάτι. Θέλουμε προσοχή, παρακαλώ. Έτσι. Άκουσα τον Μπαρμπαρούση και σου άρεσε πολύ εσένα η ιδέα να μείνει έτσι. Να διαβάσω και το επόμενο. Δεν μου είπες ότι η γνώμη αυτού του ανθρώπου που είπε ο Μπαρμπαρούσης, σου θύμισε το όνομα, έκανε το καλύτερο και είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται, ή όχι. Φοβερό. Πες το πιο δυνατά. Φοβερό. Εντάξει, δεν πειράζει. Άκου όμως τι λέει τώρα ο Μπαρμπαρούσης. Κάθε 15 λεπτά από ένα κουμπί να τρελάνει στα μηχανάκια. Τι κάνω. Τον ακούω. Για σήμερα τι τώρα Μπαρμπαρούσης. Σε κάθε εκπομπή λέει ένα, εγώ μην κοιάζει. Λοιπόν, ξεκινώντας φυσικά από κάτω, λέει ο Θέμης. Ξεκινώντας λέει από κάτω. Τώρα που συνέχισε η Θέμη μεταξύ μας, δεν συμφέρει εγώ κάτω. Αν το παίρναμε και λίγο ερωτικά και προκλητικά, το από κάτω δεν θα συνέφερε γιατί θα ήταν το κάτω μέρος που έχει το πάνω. Λοιπόν, και με εκθυσιακή μουσική να γίνει το ξεκούμπωμα για να είναι ακόμα πιο ωραίο. Παιδιά, βλέπω ότι κουνιέται πολύ. Με φέρνετε σε δύσκολη θέση και δεν πρέπει να κάνω τίποτε άλλο παρά να πιάσουμε λίγο κουβεντούρα. Σας παρακαλώ πολύ να πιάσουμε 9,5 εβδομάδες. Μάλιστα. Τώρα όμως, μισό λεπτό γιατί εγώ θα ξεχάσω όλα αυτά που γίνονται απόψε και δεν θα καταφέρουμε. Ναι, μισό λεπτό. Να πάμε, σας παρακαλώ, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Θα με χάσει για δευτερόλεπτα πάλι. Ναι, και θα γυρίσω αμέσως. Τα αξεσουάρ είναι πρόσθετα όπλα στη γυναική ομορφιά αλλά και στην αντρική. Γι' αυτό ήρθε στο ΕΚΑ. Όλα στην γοητεία, σε ό,τι φανταστείτε και σε χαμηλές τιμές. Trendo Accessorize ήρθε στο ΕΚΑ. Στο κατάστημα Βούτος μπορείτε να βρείτε νηφικά Nandina Elegance, λαμπάδες γιατί όταν η ποιότητα